Και
αναφερόμαστε σε ένα σημείο, δεν είναι κάτι που μιλάω συγκεκριμένο, έτσι, αλλά το θέλω σαν προβληματισμό, γιατί πρέπει να μιλάμε σε αυτά τα θέματα. Πες ότι αναφερόμαστε σε κάποιο σχολείο, υπάρχει μια ζημιά για οποιοδήποτε λόγο, την οποία προφανώς θα πρέπει να επιτρέψουμε το συνολικό δυνατό. Εάν δεν επιτρέψουμε την άλλη πλευρά, όπως ξέρετε, όσοι μπορείτε από σχολεία, το σχολείο θα λειτουργεί. Λοιπόν, άρα τη διαδικασία πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά. Πρέπει να τηρήσουμε την ηρεμία και την ασφάλεια του σχολείου και να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε τα σχολεία να είναι όσο δυνατόν πιο ασφαλή και πιο κατάλληλα για την μαθητεία. Δεν κατάλαβα. Αν έχουν ελεγχθεί, τι πρόκειται να ελεγχθεί όλα τα σχολεία. Όλα. Τουλάχιστον τα σχολεία από ό,τι έχω πληροφορηθεί έχουν ελεγχθεί. Από ό,τι έχουν ελεγχθεί. Έτσι από συγχαρητήρια. Θέλω να πω το εξή. Ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει ο πλήρης έλεγχος από κάτι που κοντιζόταν από τις υπολογιστές. Χρειάζονται, γιατί για να γίνει, όπως είναι μηχανικός, όπως είναι καλύτερος ο πλήρης, για να μπορέσει να γίνει ο έλεγχος σε απότομο βαθμό όταν είναι κάτι, πρέπει να χτυπηθούν, να λύσουν τρύπες σε τύπους, να μπορέσουν να πάνε μέσα στα σύνορα, να τα κοιτάξουν κτλ. Είναι ένα δεύτερο στάδιο που κανονικά πρέπει να το κάνει η τύπη. Κυριακές υποδομές. Όμως εμείς κάνουμε αυτό τον εμφανή έλεγχο που μπορεί να κάνει σε πρώτη φάση που είναι γενικότερα όταν ενεργοποιούν λίγο τις εγγραφές. Για να έχουμε μια πρώτη εικόνα και ότι αυτή να κάνουμε την παρέμβαση στο εγγραφό. Ωραία. Άλλη μία. Γιατί ενώ στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο πήραμε μεγάλη πλειοψηφία, πέρασαν οι ηλεκτρονικές εγγραφές να μην γίνουν στα σχολεία, συνεχίσαμε και την επόμενη με την επόμενη μέρα ή και σε άλλο σχολείο. Ο Πέμπτος δεν είχε από γυμνάσιο. Δεν πήγε από εδώ η απόφαση στο σχολείο ότι δεν πρέπει να γίνει. Κύριε ενημερώσαμε τα σχολεία και αποκλαγήκαμε τελείως αμήνως. Εγώ τελικά στα όψη υπηρέτησα μας κάνει επίπεδο να το κάνουν. Και αποκλαγήκαμε, ενημερώθηκε εκτά διευθυντής ότι λήφθηκε αυτή η απόφαση για αυτό το ψήφισμα και ο Δήμος απαιτάει και από τα δεν είναι ενέργεια. Στο έργο που γυμνάζω γιατί ξανά είναι. Ο Δήμος απαιτάει. Τελείως. Είναι τρία διευθυντή. Είναι σαν εμπλέκεται ο Δήμος ο Ιωλίου για την εργασία. Εμείς απλακήκαμε. Να το εδώ. Κακώς εμπλέκεται ο Δήμος ούτε αυτή τη διαδικασία. Ούτε δουλειά του Δήμου που είναι να παρέμβει και να πει πώς θα κάνει οι εκλογές, ούτε να τους ελέγξει το πώς εκείνοι θα κάνουν. Το σχολείο και η διεύθυνση των τροπών είναι αυτοί που αποφασίζουν. Οπότε για μας έχει λύσει το θέμα από τη στιγμή που το συζητήσαμε, ότι ήταν μια τέτοια κατεκκίνηση, νομίζω ότι τελείωσε εκεί. Από εκεί και πέρα, αν θέλει να κάνει οποιοδήποτε τρόπο, θα του ελέγξει η διεύθυνση και θα απευθύνεται στη διεύθυνση. Δεν είναι θέμα το πρώτο που θα του δούμε. Άλλη ερώτηση, Βασίλη, κυρία Ελένη. Είναι ερώτηση μα για το κομμάτι σε ένα θέμα το οποίο έδειξε συμβόλαιο στο προηγούμενο Κυριακή. Με αριθμό 24/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας, η οποία στη συνέχεια επικυρώθηκε με το 326 της 18/18 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, εγκρίθηκε ομόφωνα η λειτουργία εντός των διοικητικών ορίων της Νέας Γκρίνης δύο υπαιθρίων αγορών χωρίς μεσάζοντες, η μία στην πλατεία Σταδίου και η δεύτερη στην οδό Εξήλου Πόρτου στο κτήμα Βέλε. Η λειτουργία της δράσης αυτής στην έμπνα του Βεσταδίου έχει ως φορέα διοργάνωση το Σύλλογο Νέας Γκρίνης Ποιότητας Ζωής και συμπληρώνει ήδη μια πενταετία με λειτουργία στη δεύτερη Κυριακή κάθε μήνα. Στη ΔΕΟ Πρόεδρε του Πόρτου, στο κτήμα Βέλε, φορέα διοργάνωση είναι ο Δήμος, μάλιστα μια ΕΚΙΣΕΠ. Και επί ένα χρόνο τώρα είναι πρόσφατη δράση, την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα. Την προηγούμενη Κυριακή 27 Οκτωβρίου ανακοινώθηκε και διοργανώθηκε η υπαίθρια αγορά χωρίς μεσάζοντες στο πάρκο Σταδίου από μια ομάδα καινούριων παραγωγών με προφορική άδεια όπως μας αναφέρθηκε από το Δήμο και συγκεκριμένα από το Γενικό Γραμματέα του κ. Χριστάκη. Μάλιστα, είχαν τυπωθεί και διαμοιραστεί σε όλη την πόλη διαφημιστικά φυλάκια και αφίσες παρομοιότυπες με εκείνες τις δράσεις του Συλλόγου Ποιότητας Ζωής και ως προς τα χρώματα και ως προς τη γραμματοσυρά με τρόπο ώστε έτεχνα να δημιουργείται σύγχυση
στον καταναλωτικό κοινό ως προς το φορέα διοργάνωσης της δράσης, αλλά και ως προς τα προϊόντα που διαθέτουν την παραγωγή. Σε αυτό το σημείο θα σας δείξω και το αφήνω στην κρίση σας. Αυτό είναι το φυλάκιο και η ίδια η αφίσα του συλλόγου ποιότητα ζωή που έχουν 5 χρόνια διοργανώνει τη δράση. Και αυτό είναι το φυλάκιο του καινούριο της δράσης αυτής, ακομοιότυπο σε χρώματα. Και το μόνο το οποίο λείπει από το καινούριο φυλάκιο είναι η επόμενη ημερομηνία, γιατί εδώ υπάρχει πάντα ημερομηνία του επόμενου μηνός. Εδώ προφανώς δεν υπάρχει, γιατί έπρεπε να δοκιμαστεί η αδοχή κάποιων για να δούμε αν θα πραγματοποιηθεί η επόμενη δράση. Οι υπαίθριες αυτές αγορές έχουν ως σκοπό την πρόθεση της ελληνικής παραγωγικότητας και την ενίσχυση του κοινωνικού ιστού. Το γνωρίζουμε όλοι. Με τη διάκριση προϊόντων σε καλύτερες τιμές απευθείας από τον Έλληνα παραγωγό. Και μάλιστα σε μια εποχή που η χώρα μας ζει σε δυσμενείς συνθήκες και οι Έλληνες παραγωγοί πασχίζουν να επιβιώσουν. Συγχρόνως, επί μια πενταετία, γνωρίζουμε όλοι ότι ο Σύλλογος Ποιότητας Ζωής με τη δράση αυτή στηρίζει και επαρκείς ομάδες πολιτών, δημοτών, με διακριτικότητα όπως απαιτεί η περίσταση. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας δικής μου προσωπικά με τον κύριο Χριστάκη, μου έδωσε τη διαβεβαίωση ότι στην πλατεία Σταδίου ο Σύλλογος Ποιότητας Ζωής θα συνεχίσει αυτή τη δράση και ότι θα του διαμεθεί ο χώρος αυτός αποκλειστικά. Σε κανένα άλλο φορέα δεν θα δοθεί για τη διενέργεια οποιασδήποτε παρόμοιας δράσης. Μάλιστα, ο Δήμος με διαβεβαίωσε ο κύριος Χριστάκης ότι θα προχωρήσει νόμιμα στη χωροθέτηση των μεθρίων αυτών αγορών με τα δεδομένα που όπως μέχρι σήμερα λειτουργούν. Έχοντας εμπιστοσύνη στη διαβεβαίωση αυτή του κυρίου Γενικού Γραμματέα, αναμένουμε τις εξελίξεις σύμφωνα με την νομιμότητα λειτουργίας των αποφάσεων του κοινού που σας προανέφερα. Προς αποφυγή συγχύσεως του καταναλωτικού κοινού και προστασία των δημοτών μας πάνω απ' όλα. Απαιτείται σεβασμός της δράσης των συλλόγων και ιδιωτικών της πόλης μας, όπως αυτές έχουν καθιερωθεί και στηρίζονται από τους δημότες, οι οποίοι αναφέρουν από εμάς την τήρηση της νομιμότητας και ζητούμε να μην επαναληφθεί σε καμία περίπτωση αυτό που συνέβη την προηγούμενη Κυριακή στην πλατεία Σταδού. Ευχαριστώ, κυρία. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δημαρχέ, αυτό που παρατηρούμε στα πάρκα τον τελευταίο καιρό είναι ένα πρόωρο κράτημα των δέντρων με αποτέλεσμα τα πάρκα να μοιάζουν ξανά γυμνά. Είναι ανεπίτρεπτο να κλεβεύουν τα δέντρα στα φιλοβόλα όταν ακόμα δεν έχουν ρίξει τα φύλλα τους. Τα παιδιά πώς το διδαξούν, πώς είναι το χρώμα της φθινοπόρου. Στην πόλη πρέπει να πάνε εκδρομές για να δουν πώς είναι τα φύλλα του φθινόπωρου. Καταρχάς τα δέντρα κατακρεωθούνται κατά αυτόν τον τρόπο και βέβαια μας είναι χρήσιμο ακόμα και το τελευταίο φύλλο για το περιβάλλον και για την απορρόφηση του διοξιδίου του άνθρακα. Το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Αυτό βέβαια οφείλεται το ότι ήδη η διάλυση της υπηρεσίας Πρασίνου που αναφέρατε και πριν καταφερθήκατε. Επομένως, αυτό αναφύγεται σε ιδιώτες οι οποίοι δεν προλαβαίνουν να τα βγάλουν πέρα προφανώς και ξεκινά να κλαδεύονται τα δέντρα πρώτα. Αυτό είναι απαράδεκτο να συμβαίνει, παρότι ο κύριος Πυρκλής είπε ότι θα προσληφθούν μόνιμες, θα γίνουν μόνιμες προσλήψεις στο προσωπικό. Το πράσινο αυτή τη στιγμή υπάρχει και αυτό φαίνεται στην κατακρεούργηση των δέντρων. Την άνοιξη, και το ξέρετε καλά κύριε Δήμαρχε, ήρθα με ανθισμένες τις μερατιές στο γραφείο σας. Και τώρα τα φύλλα από τις βουλιές δεν έχουν πέσει και οι βουλιές κλαδεύονται και τα πάρκα είναι γυμνά. Ευχαριστώ και για να δούμε ποιος είναι ο στόχος. Θέλω να ρωτήσω, δεν θα ρωτήσω για αυτόν τον λόγο, στην προσινή παρέλαση ο Πανίδωνος και τα υπόλοιπα που ήταν ο Μανίδωνος της πόλης, δεν ήταν οι επισφαλείς της παρέλασης όπως πάντα. Η κυρία... Αφού ο Δήμαρχος δεν θα απαντήσει
το κάνουν με τη μορφή δήλωσης. Και όχι με τη μορφή ερώτησης. Τώρα το θέμα. Στην προηγούμενη οικονομική, κύριε Κούπα, στην οποία απουσίαζα κύριε Χριστάκη, κύριε Δημαρχή, είχατε ένα πάρα πολύ απλό θέμα. Να πάνε την Παρασκευή μία του μήνα στο συνέδριο στην Άφακτο η εξής. 3 ευρετοί και 10 υπάλληλοι. 13. 9 υπάλληλοι. Και 9 υπάλληλοι. 12. Αφού κάνετε το λάθος να χρεώσετε τον κύριο Χριστάκη στους ευρετούς, το οποίο το διορθώσατε εκείνη την ώρα, γιατί δεν είναι ευρετός, σας ζήτησε ο εκπρόσωπός μας της παράταξής μας να πάει και ένας εκπρόσωπος από εμάς, που ενδιαφερόμαστε να παρακολουθήσουμε και το αρνηθήκατε. Νομίζω το ζήτησε και ο κ. Παπρόεδρος, δεν είμαι σίγουρος θα μιλήσει εκείνος. Δηλαδή, κύριε Δήμαρχε, ποιο είναι το πρόβλημα το να πήγαινε, να δίνατε τη δυνατότητα να πάει και ένας εκπρόσωπος μιας παράταξης, όποιας επιθυμούσε να στείλει ένα σε αυτό το συνέδριο, όταν πάνε 13 άτομα. Ήταν τόσο μεγάλη η δαπάνη ή τόσο μεγάλη η απαξία προς τις παρατάξεις αντιπολίτευσης. Εκτός αν και αυτό γίνεται στα πλαίσια της οικονομίας του κ. Κούπα, της έκτακτης οικονομίας και λιτότητας που επιβάλλει το Δήμο Νέας Μύρια για να μαζέψει τα οικονομικά κουτάλια του Ταμείου και θα τα δούμε στον προϋπολογισμό. Τώρα μιλάω εγώ. Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι εάν θα υποβάλλετε στο πρόγραμμα επανάκριση, όπως είχατε δηλώσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο λύγει αύριο και το οποίο δεν πήρε παράταση. Σύμφωνα με δηλώσεις της Δημοτικής Αρχής κατόπιν ερωτήσεων, είχατε πει ότι θα υποβάλλετε το κτίριο της Εθνικής Στήριξης. Το οποίο για να υποβάλλονταν στο πρόγραμμα της επανάκρισης θα έπρεπε να παραγωγηθεί για 15 χρόνια στο Δήμο, γιατί το νομικό πρόσωπο δεν είναι δικαιούχος του συγκεκριμένου προγράμματος. Θέλω να πω το ερώτημα λοιπόν το αναπάντητο είναι να μας ενημερώσετε την άλλη φορά εάν υπήρξε υποβολή αυτού του εγκλήματος για το κτίριο της Εθνικής Στήριξης ή αν και σε αυτό το πρόγραμμα χάσαμε μια σημαντική ευκαιρία όπως χάσαμε και στο πράσινο ταμείο των 200.000 ευρώ απόλυτη για το Δήμο. Το τελευταίο και κατά τη γνώμη μου πιο σημαντικό. Κύριε Δημάρχη, σας καλώ αύριο στην Οικονομική Επιτροπή να αποσύρετε το θέμα της κατακύρωσης των χώρων του νέου Δημαρχείου των Τριών Ορόφων στο Μινέτα. Σας ζητώ και θα σας πω κιόλας. Σας ζητώ αυτό το θέμα να δεσμευτείτε πολιτικά και ο κύριος Κούπας. Θα γίνει χαμός αύριο στην Οικονομική Επιτροπή. Σας το αναγκαίνω. Σας το αναγκαίνω. Άκουσε με τώρα, κύριε Κούπα. Δεν θα παίξετε μαζί μας. Λοιπόν. Ακούστε τώρα. Περιμένετε να ακούσετε τώρα. Σας ζητώ λοιπόν, σύμφωνα με τη δεοντολογία που ο Δήμαρχος καθιέρωσε και ζήτησε τη γνώμη των παρατάξεων στην πρώτη φάση που είναι από καλοκαίρι και έλαβε ένα οριστικό όχι από τις παρατάξεις, τις υπόλοιπες και σταμάτησε την ενοικίαση του συνόλου του Μινέτα, προχωρήσατε με το συσχετισμό δύναμης που είχατε το φθινόπωρο να νοικιάσετε τους 3 ορόφους. Σας είπαμε ότι είναι του Μινέτα φωτογραφία, μας είπατε όχι. Επιβεβαιώθηκε προχθές ότι η μόνη πρόταση ήταν ο Μινέτας, του το κατοχυρώσατε με 300.000. Το διαγωνισμό το διεξάγατε το Δεκέμβριο για να έρθουν οι προσφορές το Γενάρη και αφήσατε να εκπνεύσει η προηγούμενη θητεία γιατί δεν σας βόλευαν οι επιτροπές και ανοίξατε το διαγωνισμό στη νέα θητεία για να σας βολεύουν οι επιτροπές για να το περάσετε. Και σας λέω και το εξής. Εάν το προχωρήσετε αυτόν τον διαγωνισμό, επειδή αποτελεί κορυφαίο οικονομικό σκάνδαλο, σε συνέντευξη τύπου η παράταξή μας θα αποκαλύψει ότι οι στεγασμένοι στον προηγούμενο χρόνο εταιρείες στο κτίριο αυτό έδιναν ενίκιο 50.000 τον όροφο και εσείς τον νοικιάζετε με 100.000 τον όροφο. Εάν λέω ψέματα, θα ζητήσω δημόσια συγγνώμη, αλλά σας καλώ να φέρετε έστω και ένα ενοικιαστήριο των προηγούμενων ενίκων του Μινέτα που να καταγράφει με τι ενίκιο τον νίκιαζα τα προηγούμενα έτη. Σας λέω εγώ προκαταβολικά και σας προκαλώ να μου κάνετε και μήνυση ότι νίκιαζα με τα μισά από όσα νοικιάζετε εσείς.
Το υπενήθηκα και σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και με χλέβασε ο κύριος Αρτικάτορας. Επειδή τα πράγματα τώρα λοιπόν σοβάρεψαν, σας καλώ για την δική σας προστασία να φέρετε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Αύριο σας καλώ, κύριε Κούπα, να τηρήσετε τη δεοντολογία. Αυτή που ο Δήμαρχος ξεκίνησε πριν από το καλοκαίρι, να πάρει τη σύμφωνη γνώμη όλων των παρατάξεων προκειμένου να γίνει αυτή η μερική μετακίνηση. Ιδανώς θα έχετε να αντιμετωπίσετε πάρα πολύ άσχημα πράγματα. Ο κύριος Μαυλόπουλος. Μπορούμε να σχολεί να πω γιατί θέλουμε συναδελφοί καλή την παράταξή μας να τοποθετηθούμε για κάποια στιγμάτα που έχουμε προετοιμαστεί. Καταρχάς σε σχέση με το πρώτο θέμα που είπε και εγώ είμαι μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση εμείς να στέλνουμε για έναν άνθρωπο να εκμορφώνεται για τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Θα ήταν επιθέτω να το κάνετε. Το θέτουμε και εμείς υπόψη σας. Και θα θέλαμε, επειδή υπήρχε ένα θέμα νωρίτερα, το προηγούμενο θέμα της Οικονομικής Επιτροπής, να έχει, αν είναι εύκολο, να είναι λίγο πιο στοχευμένη η αποστολή, η σύνθεση της αποστολής. Δηλαδή να μπορούν να εκμορφώνονται κατάλληλοι άνθρωποι, να στέλνονται οι κατάλληλοι άνθρωποι. Αυτό μόνο. Σε σχέση με το αυριανό ζήτημα το οποίο και εμείς έχουμε αντίληψη, θέλουμε να σας πούμε και να σας παρακαλέσουμε πολιτικά για ένα και μόνο πράγμα. Αυτή η τακτική της διολίσθησης δεν θα σας βοηθήσει. Καθόλου. Έχουμε μπροστά μας 4 χρόνια και αυτή είναι μια πραγματικά διολίσθηση. Διατεθλασμένης, για να μην πω διολίσθηση που είναι βαρύς χαρακτηρισμός, το μένω διατεθλασμένης να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία τμηματικά να μεταφέρετε με ελαιόντιους όρους, υπηρεσίες του Δήμου, σε ένα κτίριο και εκ των υστέρων κάποιες άλλες και όλοι. Να μας φέρετε δηλαδή προτελεσμένοι. Θέλω σας παρακαλώ να το προσέξετε πάρα πολύ αυτό, διότι δεν θα βρείτε να είστε σήμερα από το Συμβουλίο, θα βρείτε και σήμερα μας. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κουδάς. Θα ήθελα να απαντήσω επάνω στο πράσινο. Θέλω να σας πω, κυρία Καλαθοπούλου, ότι κανένας εργολάβος μέχρι στιγμής δεν έχει πάρει δουλειά. Πρώτον, ένα λεπτό θα με ακούσετε. Θα με ακούσετε. Ναι, σταματήστε. Όπως σας ακούμε, θα καθίσετε να μας ακούτε. Γιατί κουρεύονται. Κυρία Καλαθοπούλου, αυτή τη στιγμή προείσατε μια άξια προϊσταμένη γεωπόδος, η οποία πριν κόψουμε οποιοδήποτε δέντρο, πάει και επιβλέπει και μετά γίνεται η κοπή. Αυτά ήθελα να σας πω και να ξέρετε ότι δεν υπάρχει κανένας επαγγελματίας. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που μοχθούν καθημερινά για να κρατήσουν τα δέντρα της νέας υπέρφησης. Τελεία και πάνω. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι έτσι, αλλά δεν συγγνώμη, ερώτηση πάντησε όχι. Μισό λεπτό. Η αποκατάσταση της αλήθειας. Είμαστε στην Οικονομική Επιτροπή να επιβεβαιώσει ο κύριος Κούπας ότι τα κλαδέματα όλα τα φέρνουν στην ιδιωτική εταιρεία και το πράσινο ιδιωτική εταιρεία. Τι μας λέει τώρα ο κύριος. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα ο εργολάβος. Δεν έχει. Α, δεν έχει. Και το πηγαίνω στον Δήμαρχο και το πηγαίνω στον κύριο Κολυδάρη
Εδώ είναι να πούνε. Είπαν, εσένα ποιος σου είπε καλέ μου άνθρωπε και το κόβησε έτσι. Κανένας. Μην λέτε λοιπόν ότι καθοδηγούνται από τους ειδικούς, διότι οι φωτογραφίες δηλούν από μόνες τους. Έχουμε τώρα στις ερωτήσεις. Διαστρέφουμε στο πάνω. Κοιτάξτε, όταν μετρούνται στην ώρα τους, κύριε Πρόεδρε, και ξεχνάτε και πότε γίνονται, δεν είναι μήκες, όμως εδώ θα γίνονται για προληπτικούς λόγους αυτές που δεν έγιναν όταν έπρεπε ο Σερβίκερ. Ο κύριος Γιατζίδης, συνυπογράφοντας μαζί με τον κύριο Δήμαρχο, διαφημιστικά κέντρου που κάνει όλες τις εξετάσεις, με εκτόσεις 50%, 100% για ένα κέντρο που είναι στον Άγιο Δημήτριο, δεν πήγε καθόλου στον κόπο να ζητήσει τα μοίρα συνοήθουσε προς εξυπηρέτηση των πιλωτών. Αυτό είναι υλικό για το προφίλ, πάντως δεν έχει παραγωγή. Λέω πολύ υλικό για το προφίλ, δεν έχει παραγωγή. Κάλεσε και πρέπει να ξέρει ιδιαίτερος ο κύριος Γιατζίδης, γιατί υπήρξε και επόπτησε του ΠΟΕ ότι σήμερα οι εργαστηριακοί γιατροί στενάζουν από την αγωνία τους να κρατήσουν τους εργαζόμενους και να είναι συνεπείς στους προμηθευτές. Γιατί με τα κλόπα και τα ριβέι κοντεύουν να κλειστούν φυλακή και τα πήγε, τα ξέρει ο κύριος Γιατζίδης, ο οποίος τι ήθελε να διαφορήσει. Επιστρέφω, μετά θα μιλήσω. Έχει μια κακή, ξεκίνησε μια κακή ιστορία να διαφημίζει πρώτα τα βήκος, τα νερά, που τα είδαμε. Όταν γίνεται θερμοδοσία, η κοινωνική υπηρεσία έχει στη διάθεσή της από τα νοσοκομεία τα πάντα. Εμείς ενισχύαμε για λόγους ευγένειας και προσφοράς μερικά από ό,τι συμπληρωματικά και όχι νερά. Γιατί μας κάνανε από τα νοσοκομεία τα πάντα. Και πήγε στο πίτος και το βγάζει και δεν είναι τροπή για το Δήμο. Γιατί κάνουμε μία εργοδοσία ή δύο το χρόνο να βάζει πανό για το δίκο. Τι κάνουνε μόνο αυτά τα νερά τα δίκο. Τρίτη λεπτά δεν κοστίζουνε. Πόσα τέτοια περσίκο. Εδώ πέρα που μας πέντε δίνα που φάει νερό και πάμε και πίνουμε το κανονικό το προηγούμενο. Τι είναι αυτή η συνδιαλλαγή, να την πω αλλιώς. Και φτάσατε να κάνετε και άμεσα στέλνανε οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες και κυρίως τον Δήμαρχο και την ευθύνη του να του επιστήσουν την προσοχή ότι εξυπηρετούνταν οι πάντοχοι άνθρωποι από τους νόμους επαγγελματίες και μέσα σε αυτούς ήμουν και εγώ. Εγώ 35 χρόνια μέσα στο Δήμο και ως κοινωνική υπηρεσία ούτε ένα καθαράκι μου δεν υπήρξε πουθενά. Ακριβώς για να μην υπάρχει διαφήμιση, κάνουμε ενώ οι επαγγελματίες και τους οποίους δεν σέβεστε, αλλά προς κάτι τίνος, να μας πείτε, τους καλέσατε να τους πείτε ότι έχετε κάποια προσφορά. Δηλαδή αύριο τώρα σε καλιά, μην τολμήσετε, γιατί η κοινωνική υπηρεσία έχει και στις τέτοιες που δεν έχει επιτρέψει και η κυρία που δεν ακούγαμε ποτέ, και πρέπει να το πω, προς χάρη του σεβασμού απέναντι σε αυτές τις ευπαθείς ομάδες. Δεν έχει ανάγκη ο Δήμος από τέτοιου είδους παροχές. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο έχει να κάνει με την κύριε Δημαρχέ, δεν είναι αρκετό να λέτε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ότι και σας έχουμε και σας εκτιμώ και το ξέρετε. Και εδώ πέρα, στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, να αναφέρετε στον κύριο Σεντούλη, ξέρετε τι εστί Σεντούλης, ο οποίος βρίσκεται κατηγορούμενος από την μεριά μου, διότι ετόλμησε στις προηγούμενες εκλογές να βγάλει σε site, νέα σκηνικά, η
Γενάρη και αντιδήμαρχος που δεν έπεισε στα παιδιά, στη γυναίκα με τα παιδιά. Και είναι μόνο το κάνει αυτό να μην δίνει τότε ως αντιδήμαρχος, μόνο στους ψηφοφόρους μου που τελάει. Αυτό έγινε για να δυστυχιστεί η Ακοντάκη και ο Κουκουλάκης στις εκλογές της προηγούμενης. Ακόμη δεν έχει δικαστεί γιατί τα παιδίδια αναβολή στην αναβολή, τώρα όμως το Γενάρη τελειώνει αυτή. Και ενώ το είχαμε συζητήσει και στην προηγούμενη, έκανε την εξάσκησή του την πρακτική, ο οποίος όταν ρωτήθηκε, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ δεν είμαι δραστηριότης. Και πώς τα ήξερε και τα άκουσε όλα αυτά. Προφανώς του είπανε. Αναφέρεται ότι ήξερε και πολλούς και πολλά. Γιατί? Γιατί περνάω είναι στο Δήμο, σαν να ήταν το σπίτι μου. Και τον πήραμε για την πρακτική δοξάσκηση επαμοιβή. Του αναθέσαμε με τα δουλειά άσχετο με τη χρήματα και τώρα του ξαναπήρανε με απευθείας ανάθεση. Κύριε Δήμαρχε, και τότε σας είχα παρακαλέσει για το θέμα της δεοντολογίας και του σεβασμού και της προστασίας συναδέλφων μας. Από ένα έξω διοικητικό, έξω αυτοδιοικητικό άτομο, το οποίο παρενέβη και πήγε και έγραψε πράγματα τα οποία ουδέποτε συνέβησαν, γιατί και η κοινωνική κρίση απάντησε σε αυτό το θέμα και ο ίδιος ο Δήμαρχος το ξέρει και δεν τηρήσατε αυτή την υπόσχεσή σας ότι θα προστατεύσετε με τον τρόπο σας και όχι μόνο δεν το προστατεύσετε, αλλά επαναλάβετε να αναθέσετε σε ένα νόμο δικηγόρος είναι, για να κάνει μία εργασία στην Δήμο, μες και χάθηκαν οι υπόλοιποι δικηγόροι και έπρεπε να ξαναλένει και να ξαναλένει να εμφανίσει. Τέλος πάντων, εγώ λυπάμαι, γιατί ο σεβασμός και η τιμητική σε κάποιον άνθρωπο συνεπάγει την κάρα του. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ιακωδάκη, ακούστε, εγώ σέβομαι τη δημοτική σας ιστορία, όπως και όλων του συναδέλφων. Δεν μας θα πρέπει καλά, να σας πω γιατί. Όσο αφορά, καταρχάς μιλάτε για τη χορηγία που κάνει ο Δήμος, μας έδινε κάποια νερά. Ένα-ένα, κυρία Ιακωδάκη, μην βιάζεστε, πάλι δεν βάζεστε. Λοιπόν, να σας πω το εξής. Εμείς στην κοινωνική υπηρεσία, όσο καιρό είμαι εγώ και καταγράφω το καλά στο μυαλό σας, για κάθε δήλωση, ακόμη και για την αιμοδοσία, δεν έχουμε εξοδέψει ούτε ένα ευρώ, να μην πει μόνο στο ευρώ. Είναι όλα δωρεάν και με κάποιες χορηγίες που μας δίνουν με αυτό το δικαστικό που κάνει νερό. Τώρα μιλάω εγώ. Μιλάτε για την διαταγή. Για την διαταγή, κυρία. Προφήστε με τα χώρα σας που βγαίνει η Ευρωπή, κυρία. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, προστατεύσω να μιλήσω. Θα σας θυμίσω ότι η εποχή δική σας μια φορά είχε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο η αιμοδοσία που στήριξε 7.000 ευρώ. 7.000 ευρώ ήταν για τους μεσημεριάτες έτσι. Κάποτε μια φασάνη λέγε, το θυμάμαι. Το θυμάμαι αυτό πολύ καλά. Ότι ήταν να φτάνουν και εμείς δεν προβλέπουμε από τα ένα ευρώ. Όταν το πήγε, τροπήσατε. Τροπή δεν είναι δικιά μου. Τροπή δεν είναι δικιά μου. Θα το φέρετε. Θα το φέρετε. Κοιμάμαι στο βράδυ. Εσείς. Το είχε περάσει. Διάλογος. Και κυρία Ιακωδάκη, τώρα Αφρικά άνθρωπο να πει, τώρα που κάνει πράγματα.
Δεν έχω συνδυαθεί την κουλτουρία. Εσείς μπορείτε να το αναδείξετε για λόγους αντιπολιτευτικούς, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ ακόμη δεν θυμάμαι καλά το όνομα του κυρίου. Είναι καμένο να σε ρωτήσω. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Εμείς στην κοινωνική υπηρεσία το είδαμε σαν ευκαιρία για άνω των 60 ετών να πάνε δωρεάν να τους κρατάνε ούτε τη συμμετοχή που προβλέπει ο ΕΟΠΗ. Άρα θα ωφελούσε αυτή η προσφορά το σύνολο των πολιτών πάνω από 60 ετών. Λοιπόν, όσον αφορά αυτό, δεν είχα κάτι αντίστοιχο από το άλλο. Θα σας προλάβω όμως και θα σας πω. Η παρατήρησή σας σε ένα σημείο είναι σωστή. Ότι έπρεπε να ρωτήσουν, να ξέρω εγώ την αγέντα εδώ. Ήδη έχει γίνει η επιστολή και ρωτάω, έχει αποσυρθεί η ανακοίνωση. Έχει γίνει η επιστολή προς τα ιδιωτικά κέντρα διαγνωστικά και μικροβιολογικά και περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε κάποια ανάλογη προσφορά. Τι γίνεται όμως. Εμείς είμαστε με τους πολλούς, με αυτούς που ωφελούνται και όχι με τους λίγους, με τους επαγγελματίες. Καταλάβατε, έτσι το είδα εγώ σαν ευκαιρία. Μπορεί να έκανα λάθος κάτι να έχω στη δικιά σας. Λοιπόν, για την ποιότητα αυτού, όχι του βεβαιασμένου της υπόθεσης, ρωτηθήκανε ήδη, έχει φύγει η επιστολή προς τα ιδιωτικά, μικροβιολογικά και διαγνωστικά κέντρα. Αυτά θέλω να σου πω, δεν είναι έτσι ακριβώς όπως θα έλεγα. Έτσι, ευχαριστώ πολύ. Αποτέλεσμα να
και μάλιστα χθες υποβλήθηκε μήνυση καταγνώστων, διότι στο περιβάλλον των χώρων του σχολείου, εκτός από σπασμένα μπουκάλια, διάφορα άλλα αντικείμενα, βρέθηκαν ακόμη και χασίσι, κόμμα κλπ. Λοιπόν, το ερώτημα λοιπόν αφορά κυρίως τους λόγους για τους οποίους ο Δήμος δεν έχει παρέμβει ακόμη να διορθώσει ένα κόμμα να καθαριστούν οι χώροι, να μάθουν να υπάρχει μια βίλα, ζηλάτε οι ιστορίες που έχουν συζητηθεί, να μαθούν οι χώροι. Και κυρίως το θέμα της πυρασφάλειας, επειδή έχει καλάσει μία πόρτα η οποία παρεμποδίζει σε περίπτωση πυρκαγιάς τη διέλευση των μαθητών. Πρόκειται να έχω πληγορά κύριε Αντράκου, Δημήτρη Κουστάμου. Ήμουν σε ένα πρεσχολείο, είδα και ένα κάγιο το εξπάσει, όταν το εξπάσει και πήγαν σε αυτό το κυριακό, πήγαν να δώσουν μια εξωτερική. Το κάτι θα πιαθεί αύριο. Ήταν πρέπει από το συγκεκριμένο που θα τοποθετεί και θα πει εκεί πέρα. Σχετικά με τις λάμπες, πάντως παραλάβαμε τις λάμπες που πάρουν. Άρα μέσα μας μέσα θα τοποθετούν από τα διακρίνη πόσο πολύ δεν ξέρω ότι έχει γνωρίζει εμείς. Όσον αφορά την καταλήγορα σχολή καταρρύφτη έχει περιμονήσει και τις έχουν υποδείξει το σημείο και θα ακολουθήσει σε ένα μέρα σχεδιασμό αργότερα το βάθος του σχολείου. Ευχαριστώ. Σε κάτι που είναι